Ευθείες παρεμβάσει στο έργο των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αποκαλύπτουν μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα μεταξύ των οποίων και το σκάνδαλο τη Νοβάρτη, κλιμακώνονται την τελευταία περίοδο με απειλέ, διώξει αλλά και προαναγγελίε τη δικαστική κρίση. Η δίωξη ακόμα και για κακούργημα εναντίον της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης του Λουπάκη την περασμένη εβδομάδα είχε σκανδαλωδώς προαναγγελθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα από τον ελεγχόμενο για μίζες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος νυν υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εκείνος βέβαια είχε προχωρήσει ακόμα ένα βήμα. Την προφυλάκησε πριν και από την απολογία της. Άλλη μία... πράξη κατάξη εξουσία τη κυρία Λουπάκη! Για την οποία, κατά τη γνώμη πρέπει να μπει φυλακή για το ότι αποφάσισε να παραβιάσει το Σύνταγμα. Αυτό είναι η βαρύτερη από όλε τι πράξει. Όλοι εμεί, κύριε ε, Παπά, εγώ, εσεί, εισαγγελεί, ορκιζόμαστε πίσω το Σύνταγμα. Η κυρία Τουλουπάκη αποφάσισε να παραβιάσει. Και έρχεσαι, παραβιάσει να το σύνταγμα. Αυτό είναι έρχεσαι φυλακή, εδώ να απειλεί δικαστικού πάλι. Έρχεσαι εδώ για πολλά. Να Πάμε λοιπόν τώρα. Ότι δεν απειλώ, το Σύνταγμα ναι. είναι το ιερότερο κείμενο τη ελληνική δημοκρατία. Και η κυρία αυτή, για να σα κάνει πολιτικό χατήρι αποφάσισε το παραβιάσει. Ο κ. Γεωργιάδη δεν μίλησε ως υπουργό τη κυβέρνηση, αλλά ω ένα πολίτη που εξέφρασε μια προσωπική αγανάκτηση για το γεγονό ότι η υπόθεσή του δεν έχει διαλευκανθεί εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα ότι δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και σέβεται απολύτω τη διάκριση των εξουσιών. Κατά τρόπο πρωτοφανή για την ιστορία αυτού του τόπου, Παρά το γεγονό ότι ο αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου Λάμπρο Σοφουλάκη στι 7 Ιουλίου αρχιοθέτησε την ει βάρο τη κυρία του Λουπάκη δικογραφία, διαφωνώντα με τον συναδελφό του Ευάγγελο Ζαχαρή που ζήτησε τη δίωξή τη, κατώτεροι εισαγγελικοί λειτουργοί ήραν τη διαφωνία υπέρ του κυρίου Ζαχαρή. Παρήγγειλαν έτσι τη δίωξη τη Ελένη του Λουπάκη, πραγματοποιώντα και μια ακόμα παράδοξη επιλογή ενώ άσκησαν τη δίωξη τη κυρία Τιλουπάκη, συγχρόνω παρήγγειλαν και έρευνα για ψευδορκία σε βάρο των δύο βασικών μαρτύρων κατηγορία εναντίον τη. Τη εισαγγελέα Ελένη Ράικου και του αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου Γιάννη Αγγελή. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την Παρασκευή, μη αναμένοντα την ετοιμιγορία για το εάν η κυρία Ράικου έχει ψευδορκήσει ή όχι, την ψευδορκίσει η έρευνα δεν αποτελεί και απόδειξη ενοχή. Και όμω. Με την άσκηση της δίωξη κατά του Λουπάκη έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για να τεθεί σε προσωρινή αργία. Νωρίτερα, ο Υπουργό Δικαιοσύνη Κώστας Τσιάρα είχε εκδώσει απαλλακτικό βούλευμα και για του δέκα πολιτικού που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο Νοβάρτη. Ξεχνώντα ότι για τον τέο Υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίο αναφέρεται σε τέσσερα έγγραφα του FBI ω δωροδοκούμενο, έχει ήδη ασκηθεί δίωξη από την ελληνική δικαιοσύνη για δωροληψία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματο συγχρόνω ελέγχονται για τα ίδια αδικήματα οι πρώην Υπουργοί Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πόσα αλήθεια άνετα αισθάνεστε όταν είχαν στοχοποιηθεί 10 άνθρωποι, διασύρθηκαν, διαπομπεύτηκαν, απλά και μόνο για μια πολιτική σκοπιμότητα. Στην πραγματικότητα οι περισσότερε υποθέσει έχουν αρχαιοθετηθεί και λογικά θα πρέπει να είχαν αρχαιοθετηθεί όλε. Το πόρισμα τη πλειοψηφία τη Προανακριτική Επιτροπή τη Βουλή, μια μέρα πριν από τη δίωξη τη Ελένη του Λουπάκη, προαναγγέλλοντα και αυτό τη δικαστική αυτή εξέλιξη, είχε στοχοποιήσει του δικαστέ, οι οποίοι επί δύο χρόνια ερεύνησαν την υπόθεση, αλλά και του δημοσιογράφου που αποκάλυψαν τι κυριότερε πτυχέ τη υπόθεση. Στην υπηρεσία εκείνων που θέλουν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο τη Νοβάρτη, μπήκε και ο επιχειρηματία Σάμπι Μιονί, ο οποίο, ομολογώντα ότι πραγματοποίησε από το 2016 υποκλοπή σε βάρο του τέο Υπουργού Νίκου Παπά, Ενέπλεξε τον τέος Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο αλλά και δημοσιογράφους σε ένα δίθεν παραδικαστικό. Υπερασπιστής του, ο διοκόμενος για μίζε και ξέπλημα βρώμικου χρήματος, Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτή τη στιγμή ερευνάται μια συμμορία για μια σκευωρία. Επαναλαμβάνω, ερευνάται μια συμμορία για μια σκευωρία. Και ερευνάται η συμμορία από τη Μηνική Προαναγρατική της Βουλής, διότι η διεύρυνση του κατηγορητηρίου συμπεριέλαβε και το άρθρο αυτό του ποινικού κώδικα περί συμμορίας και ταυτοχρόνως η ανώτατη εισαγγελική λειτουργή του Αρίου Πάγου ερευνούν με ποινική προκαταρτική εξέταση επίσης τους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι ενδεχομένως θα το δείξει η έρευνα παραβίασαν τον όρκο τους. Ποιοι συγκροτούν αυτή τη συμμορία κύριε Λοβέλλου. Η έρευνα της Βουλής έχει να κάνει με πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Παπαγγελόπουλο ο οποίο σε μία αποστροφή του λόγου του είπε ότι τα ήξερε όλα, ο κύριο Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα ερευνώνονται δύο κομμάτια τη συμμορία, ένα εισαγγελικό και ένα δημοσιογραφικό. Απάντηση στον πρωτοφανή πόλεμο εναντίον των προστατευόμενων μαρτύρων με του κωδικού Εκατερίνη Κελέση και Μάξιμο Σαράφη, έδωσε πρόσφατα ο δικαστικό συμβιβασμό τη Νοβάρτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπω εξηγεί στο πόρισμά του, ο αντιεισαγγελέα Λάμπρο Οφουλάκη σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυγής, μεταξύ των ετών 2012 και 2015 υπήρξαν παράνομες πρακτικές εν σχέση με αρχές και υπηρεσίες αλλοδαπών κυβερνήσεων που έλαβαν χώρα και στη χώρα μας και στις οποίες συμμετείχε βέβαια η ίδια η Νοβάρτης και δύο θυγατρικές εταιρείε της. Σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα, οι προστατευόμενοι μάρτυρες με τις καταθέσεις τους βοήθησαν με ουσιώδη τρόπο στην αποκάλυψη της αλήθειας. Έστηση επίσης έχει προκαλέσει ερώτηση 22 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην Προανακριτική Επιτροπή για την Οβάρτης εμπλέκονται σε υποθέσεις πλαστογραφίας διαθήκης Στενών σχέσεων με τον επικεφαλής της Νοβάρτης Κώστα Φρουζή, αλλά και σκοτεινή υπόθεση μαστροπίας και εκβιασμών. Την περασμένη Κυριακή επιχειρήθηκε νέα παρέμβαση στη δικαιοσύνη με την υπόθεση της εκκρεμού ακόμα στην ανάκριση δικογραφία για την πυρκαγιά στο μάτι. Οι ίδιε μέθοδοι, όπω υποκλοπή συνομιλιών, μπαίνουν στην υπηρεσία εκείνων που θέλουν αυτή τη φορά να στοχοποιήσουν την πρώην Υπουργό Όλγα Γεροβασίλη. Και αυτή τη φορά η παρέμβαση στη δικαιοσύνη γίνεται με το μανδύα τη δίθεν παρέμβαση που έγινε παλαιότερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια πάντω έρχεται είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση για τις διώξεις που υφίστανται οι δικαστικοί λειτουργοί που επιτελούν το καθήκον τους. Έφυγα από την Εθνική Διοίκηση κατά τη διαφθορά πριν από δύο χρόνια. Ήταν μια δύσκολη στιγμή με όσα συνέβαιναν στη χώρα. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι κατά τα τρία τελευταία χρόνια η δικαιοσύνη στη Ρουμανία βρίσκεται συνεχώ στο στόχαστρο. Πολλοί εισαγγελεί και δικαστέ παρενοχλούνται με διάφορου τρόπου. Έχουν ξεκινήσει αρκετέ διοικητικέ διαδικασίε και έχουν διατεχθεί ακόμη και ποινικέ διώξει κατά εισαγγελέων και δικαστών. Η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη πλήττεται και από τη συνεχιζόμενη συνεχιζόμενες επιθέσεις και από τις νομοθετικές αλλαγές.